Σύμφωνα με τον Αντιπρίτανη Οικονομικών, επειδή το Ίδρυμα έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ περίπου ένα χρόνο, μια τακτική που ακολουθείται από όλα τα ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, υπάρχει απειλή να ακόμα και να κοπεί το ρεύμα και να προχωρήσουμε σε τηλεκπαίδευση. Οι συνάδελφοί μας από τη τυφλική εστία των Κύλων μας λένε ότι δεν έχουν θέρμανση, ενώ ο χειμώνας έχει αρχίσει να μπαίνει σιγά-σιγά στην πόλη μας και γενικότερα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ για πάνω από 2 εβδομάδες δεν έχουν ζεστό νερό, επειδή το Ίδρυμα δεν διαθέτει ακόμα πετρέλαιο. Δεν έχει προμηθευτεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναγκάζονται 150 περίπου συμφοιτητές μας να χρησιμοποιούν 3 μεικτές δουζιέρες, άνδρες και γυναίκες, όπου παίρνουν νερό από έναν ηλιακό θερμοσύφωνα, ο οποίος δεν φτάνει προφανώς για να κάνουν όλοι μπάνιο, με αποτέλεσμα κάποιοι να κάνουν ακόμα και με κρύο νερό. Αυτά είχα να πω εγώ. Θα συνεχίσω.